Εάν θέλετε φθηνά και αξιόπιστα coins για το FA20, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Επιλέγετε την κονσόλα στην οποία παίζετε, τα coins που θέλετε να αγοράσετε και είστε έτοιμοι. Πριν το checkout, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε και το κωδικό GEO7 για 7% off. Εννοείται πως η αγορά FACOINS γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη, το link είναι κάτω στο description. Γεια σας παιδιά, Τζόνταξ εδώ. Νέο βιντεάκι σήμερα και ουσιαστικά είναι ένα του Glory επεισόδιο. Επιτέλους παίξαμε Weekend League. Θα δούμε λίγο τι έγινε. Ήταν λίγο περίεργο Weekend League. Θα δούμε λίγο την ομάδα μου. Όπως βλέπετε από το τίτλο μου, ότι είχε ένα πάρα πολύ καλό pool. Οπότε αυτά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like εννοείται και μια εγγραφή ως το κοινό στο κανάλι. Η ομάδα λοιπόν είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη με την οποία έπαιξα το Weekend League. Με τη μόνη διαφορά ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι βάζουμε αντί για το left back τον Shape Shifter Sanchez. Οπότε αυτά. Πάμε να δούμε τι έγινε στα παιχνίδια που παίξαμε στο Wicked League. Λοιπόν, να σα πω λίγο τι έγινε. Έπαιξα όλα τα παιχνίδια, βασικά όχι όλα τα παιχνίδια. Έπαιξα τα περισσότερα παιχνίδια Κυριακή βράδυ. Και ήταν να τα παίξω και Δευτέρα, αλλά Δευτέρα είχα σχεδόν όλη τη μέρα μάθημα, οπότε δεν προλάβαινα. Και Κυριακή βράδυ έπαιξα, είχα ένα ρεκόρ περίπου 7-5, αν δεν κάνω λάθος, ή 8-5, κάτι τέτοιο. Νομίζω 8-5 ήμουν Silver 2 Κυριακή βράδυ. Και μετά θα μπαίνω Δευτέρα αν είναι πάλι για να το πάω οριακά Silver 1 ή Gold 3, όσο προλάβω δηλαδή. Βασικά κανονικά λογικά κάπου εκεί θα τερμάτισα Gold 3 πιστεύω. Και θα δούμε λοιπόν αύριο τι έγινε στο τέλος ουσιαστικά του Wicked League, τα τελευταία παιχνίδια. Αρχικά σήμερα εδώ πέρα βλέπετε ξεκινήσαμε λίγο άσχημα, κάναμε 2 ήττες στα πρώτα 2 παιχνίδια, μετά το γυρίσαμε λίγο, το κάναμε 3-2 και μετά καταλήξαμε να έχουμε ρεκόρ 7-5 νομίζω ή 8-5 κάτι τέτοιο. Η ομάδα είναι πάρα πολύ κακή, εντάξει αντικειμενικά είναι πάρα πολύ κακή για το σημείο του παιχνιδιού. Δυστυχώς είμαστε με έναν Παλωτέλη και ένα Βάρντι στην επίθεση. Και το κέντρο μας είναι πολύ μίζερο, αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς έχουμε μείνει πολύ πίσω. Αλλά όπως βλέπετε, θα δείτε μετά βασικά, μας έτυχε ένα πάρα πολύ καλό pool. Εννοείται πως έκανε ό,τι μπορούσε για να με ξενερώσει πριν το pool. Θα σε εξηγήσω, δηλαδή θα δείτε τι εννοώ με αυτό. Αλλά ευτυχώς μετά το pool αυτό που μας έτυχε, ουσιαστικά μετρίασε κάπως αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, ναι, η ομάδα είναι πολύ κακή. Σιγά σιγά θα προσπαθήσω να τη βελτιώσω όσο γίνεται. Ο Ραούλ ήταν πάρα πολύ καλό πουλα το Prime Icon Pack το οποίο βγάλαμε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Μου βάλε πάρα πολλά κρίσιμα goal και πάρα πολλά παιχνίδια, σε πάρα πολλά παιχνίδια. Το κύριο θέμα είναι η άμυνα φέτος. Πραγματικά παιδιά είχα να παίξω μεταξύ Wicked League, είχα να παίξω καλό Wicked League ένα μήνα περίπου. Είχα μπει πριν από 2 εβδομάδες, αλλά δεν προλάβα να παίξω. Έπαιξα μόνο 5 παιχνίδια και το άφησα μπει, δεν προλάβαινα. Οπότε ουσιαστικά είναι το πρώτο Wicked League στο οποίο έπαιξα παραπάνω παιχνίδια από το προηγούμενο που είχα παίξει μόνο 5. Και αυτό δηλαδή μου φάνηκε μεγάλο πρόβλημα η άμυνα δυστυχώς. Ενώ έχουμε καλή άμυνα, όχι τόσο τρομερή, καλή άμυνα. Ράμος και Βαράνο και όπως και να το κάνεις και Σάντζες και Σεμέντο είναι μια πολύ τιμή άμυνα, δεν είναι κακή. Αλλά δυστυχώς είναι κλασικά και από τα προηγούμενα FIFA έχω θέμα με την άμυνα. Το έχω αλλάξει λίγο τα tactics, έχω βάλει stay back, έχω αλλάξει λίγο τα πράγματα. Αλλά και πάλι αντιμετωπίζω προβλήματα. Ενώ στην επίθεση ακόμη και Μπαουτέρι και με Βάρντι εγώ τους έχω μάθει πάρα πολύ καλά και με βολεύουν πάρα πολύ. Οπότε καλά είμαστε μέχρι στιγμής. Βλέπετε κάτι λάθη που κάνω εδώ πέρα πάρα πολύ άσχημα. Εν τω μεταξύ δεν σας είπα ότι άμα ξεκινήσω το παιχνίδι και για να προλάβω, άμα ξεκινήσω το παιχνίδι και έχανα 0-1, ας πούμε 0-2 από νωρίς και έβλεπα ότι δεν μπορούσα να το νικήσω, έβγαινα για συντομία χρόνου και τελειώς δεν θα βγαίνει με τίποτα τόσα πολλά παιχνίδια σε ένα βράδυ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι έκατσα, παρόλο που είχα 0-2, έκατσα γιατί είδα ότι τον είχα, έφαγα 2 πολύ τυχερά γκολ και από δικό μου λάθος, οπότε έκατσα και έκανα και καλά μάλιστα γιατί βλέπετε το γύρισα σχετικά εύκολα, το έκανα 2-3 και κατάφερα να πάρω την νίκη με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Όπως είπα πάλι, Ραόλ πραγματικά πάρα πολύ καλός. Εδώ πέρα βλέπετε κάνουμε ένα ωραίο ball roll και είμαστε λίγο τυχεροί, η μπάλα περνάει ωριακά τη γραμμή. Και κάνουμε και το 4-2 και κάπως έτσι νικήσαμε. Βλέπετε εδώ πέρα, είμαι Silver 3 αυτή τη στιγμή. Έκανα μια νίκη και πήγε 8-6. Τέλος πάντων, και κοιτάξτε εδώ πέρα τι έγινε. Εγώ έκανα record τα παιχνίδια αυτά με το share button, το PlayStation. Οπότε, τι έγινε. Παίζουμε τώρα ένα παιχνιδάκι. Και ξαφνικά η καλή μας εταιρεία EA, εκεί πέρα που κάνω σέντρα και βάζω goal, δηλαδή μπάλα ωριακά έχει περάσει τα δίχτυα, μου βγάζει error το παιχνίδι. Μετά έψαξα και είδα ότι το κάνει σε πολλούς αυτό. Όταν κάνει σέντρα και βάζει να βάζει με goal με προβολή, βγάζει error. Και με πετάει. Όμως εγώ πήρα το pack από τα 150 στο Rivals, ένα rare players pack, και όπως βλέπετε βγάλαμε Food Birthday Lozano. Δεν ξέρω γιατί την έβγαλε την κάρτα έτσι. Την έβγαλε κάπως μαύρη, μετά την έβγαλε κανονικά. Πάρα πολύ δυνατή κάρτα, 87 overall, κάνει γύρω στα 190.000, 160 κάπου εκεί νομίζω. Δηλαδή η EA μας έδειξε ένα παιχνίδι, ενώ νικούσα 2-0, έβαλα γκολ μετά από σέντρα που σας είπα, κάνει προβολή και μου πετάει error και με βγάζει από το παιχνίδι, ξαναμπαίνω όπως είστε με το DNF, ξαναμπαίνω
Και μου δίνει αυτό το pack πραγματικά ουσιαστικά, ας πούμε ότι καλύτερα που έγινε έτσι, γιατί καταφέραμε να βγάλουμε ένα πάρα πολύ καλό πουλ του Λοζάνο, ο οποίος ναι, πηγαίνει για. Οπ, 112 έκανε. Τέλος πάντων, όσο πηγαίνει πάνω από 100 χιλιάρικα τέλος πάντων. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό pool, τον οποίο δεν τον έβαλα, τον έβαζα σε αλλαγή, δεν άλλαξα τελείως την ομάδα μου για τα παιχνίδια τα οποία έμελε να παίξω, αλλά θα τον βάλουμε στην ομάδα κανονικά από το επόμενο Kid League. Οπότε αυτά για σήμερα, είχαμε μείνει Silver 2 με 8 νίκες και αυτά θα μπούμε αύριο να δούμε τι έγινε στα επόμενα παιχνίδια και πώς φτιάξαμε την ομάδα μας για το επόμενο Kid League το οποίο θα έρθει. Οπότε αυτά για σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like όπως είπα και να εγγραφείτε και στο κανάλι και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.